Ο βίος της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Λουκίας Η Αγία Λουκία είναι προστάτης για τις παθήσεις των οφθαλμών και η μνήμη της εορτάζει από την Εκκλησία μας την 13η του μηνός Δεκεμβρίου. Η Αγία Λουκία καταγόταν από τις Σιρακούσες της Ικελίας. Από παιδί γνώρισε τον Χριστό και τον αγάπησε με όλη την αγνή καρδιά της αραβωνιάστηκε με έναν πλούσιο από τους πρώτους των Σιρακουσών, ο οποίος όμως ήταν φανατικός ειδωλολάτρης και μάταια πάσχιζε να τον πείσει να δεχθεί την αλήθεια του Χριστού, εκείνος αντιδρούσε. Στο διάστημα αυτό, κατά παραχώρηση του Χριστού, ασθένησε πολύ βαριά η μητέρα της και η νεαρή Λουκία κάλεσε του πιο φημισμένους γιατρούς χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε κατάλαβε ότι η θεραπεία της μητέρας της εξαρτάται μόνο από τον Θεό. Έτσι μητέρα και κόρη καταφεύγουν στην μεγαλομάρτυρα και θαυματουργό Αγία Αγάθη. Ολόθερμη ξεχύνεται η προσευχή της. Αφού με θέρμη προσευχήθηκε η Λουκία, αποκοιμήθηκε και τότε βλέπει μέσα σε μία ολοφότινη δόξα και ανάμεσα σε δύο αγγέλους την Αγία Αγάθη που της είπε «Λουκία, αδελφή μου, γιατί μου ζητάς αυτά που η πίστη σου μόνη της μπορεί να αποκτήσει. Η μητέρα σου θεραπεύτηκε. Σύντομο όμως και εσύ θα καταστείς δόξα των σιρακουσών όπως εγώ υπάρχω δόξα της κατάνης. Ύστερα από αυτά, η θεραπευμένη μητέρα μαζί με την κόρη της, την Λουκία, επιστρέφουν στην πατρίδα τους, όπου η Λουκία πήρε πλέον οριστικά την απόφαση να αφιερωθεί στον Ιμφίο Χριστό και να διαλύσει την μνηστία της, τον αραβόνα της. Με την συγκατάθεση της μητέρας της, το μέρος της περιουσίας που της ανήκε το μοίρασε στους φτωχού. Όλες αυτές οι ενέργειές της προκάλεσαν την οργή του μνηστήρα της, ο οποίος ήλθε και την κατήγγειλε ως χριστιανή στον ηγεμόνα των Σιρακουσών Πασχάσιο. Έτσι η σεμνή Λουκία βρέθηκε ενώπιον του ειδωλολάτρου ηγεμόνος. Γενναία όμως ψυχή όπως ήταν, με θάρρος αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις του ηγεμόνα. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε μία ξεχωριστή ομορφιά, κάτι που θαύμαζε ο ηγεμόνας. Όσο η Αγία ανακρινόταν ενώπιον του, τόσο ο μνηστήρας της απαιτούσε με οργή και άγριες φωνές ή να αρνηθεί το Χριστό ή να θανατωθεί μπροστά του. Ο ηγεμόνας οργίστηκε από την επιμονή της στην χριστιανική πίστη και θέλησε να διαφθείρει την παρθενία της. Γι' αυτό και διέταξε να την κλείσουν σε έναν νίκο ανοχής για να την ατιμάσουν. Όμως, στην πρώτη αυτή δοκιμασία ο Χριστός δεν την άφησε αβοήθητη. Όταν αδιάντροποι άντρες πλησίαζαν για να την ατιμάσουν, αμέσως έφευγαν άπρακτοι, διότι άγγελος Κυρίου παραστεκόταν και προστάτευε την αγνή κόρη και έμενε σαν πέτρα ακίνητη στην θέση της. Με εντολή του ηγεμόνος την έδεσαν με σχοινιά για να την σύρουν βία, τίποτα όμως δεν πέτυχαν. Έφεραν και ένα ζευγάρι βόδια για να την τραβήξουν, αλλά και πάλι τίποτε δεν κατόρθωσαν. Εξουθενωμένος ο ηγεμόνας, πρόσταξε να ανάψουν γύρω της μία μεγάλη φωτιά, για να την κάνουν να φοβηθεί και να υποχωρήσει. Η Αγία όμως προτίμησε να καεί από την φωτιά. Ο Θεός και πάλι την διεφύλαξε χωρίς να πάθει το παραμικρό. Τότε ένας στρατιώτης με ορμή κατέβασε το ξύφο του επάνω της και την τραυμάτισε στον λαιμό. Εμόφυρτη μεταφέρθηκε στην φυλακή όπου και κατόρθωσε και μετέλαβε την Θεία Κοινωνία. Το τέλος της επίγειας ζωής της πλησίαζε και τότε η αγνή κόρη προμηνύει ότι δεν αργεί η μέρα που οι διωγμοί θα παύσουν και ο χριστιανισμός θα νικήσει την ειδωλολατρία. Η φυλακή είχε γίνει ναός για την παρθενομάρτυρα Λουκία και από τα βάθη της ψυχής τη υμνούσε τον Θεό που τόσο πολύ τη συμπαραστεκόταν στον δύσκολο αγώνα της. Οι ειδωλολάτρες των Σιρακουσών, όσο βλέπουν την Λουκία να αντιστέκεται, ζητούν από τον ηγεμόνα να την τιμωρήσει σκληρότερα. Μάλιστα ο μνηστήρας της απαιτεί μεγαλύτερο εξευτελισμό. Φανατισμένοι ειδωλολάτρες έρχονται στη φυλακή, αρπάζουν την Λουκία και με ξύφη σπαθιά Βίαια την σέρνουν στους δρόμους της πόλης και την φέρνουν στο ναό των Ιδόλων για να προσφέρει θυσία στους ψευτοθεούς. Η Λουκία αντιστέκεται και τους παροτρύνει να πιστέψουν στον Χριστό, τον αληθινό Θεό. Αφού είδαν ότι με τίποτε δεν κάμπτεται το φρόνημά της, πήραν την απόφαση να την αποκεφαλίσουν. Προτού όμως προλάβει ο Δήμιος να κατεβάσει το ξύφο του, η χριστιανή νέα γονάτισε και με φωνή δυνατή προσευχήθηκε. Αξίωσέ με Κύριε να εισέλθω στην βασιλεία σου και βοήθησε όλους αυτούς τους χριστιανούς που θα διηγηθούν το μαρτύριό μου και δώσε σε αυτούς τα προσωτηρία νετήματα. Αμέσως το πρόσωπό της έλαμψε σαν τον ήλιο και με ένα χτύπημα ο Δήμιος απέκοψε την Αγία Κεφαλή της και η ψυχή της πέταξε στον ουρανό. Ήταν 13η Δεκεμβρίου του έτους 304 μετά Χριστόν, όταν η δεκεμβριου του ετους 304 μετα χριστον οταν η παρθενομάρτις Λουκία εισήλθε στον ουράνιο νυμφώνα να συναντήσει τον ουράνιο νυμφίο της, στο Χριστό.